Την Τούνη, ξέρεις τα νέα για την Τούνη. Ποια, τα νέα, τα καινούργια ή τα παλιά. Τα καινούργια. Τα ξέρεις. Ωραία. Να ακούσουμε λίγο τι έχει μάθει η Νάνση. Τι έχω μάθει. Η Ιωάννα Τούνη, χθες, είχατε διαβάσει εσείς ότι την ήθελα. Τα διαβάσατε και μας ενημερώνω. Είμαι πολύ με την Τούνη. Είμαι τον Νικό. Μας το είχε πει ο Άρης. Το θυμάστε, το διαβάσατε προχθές, ότι την ήθελα να είναι σε σχέση με τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκη. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί. Είσαι και από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί. Δεν έχω ιδέα από τα αθλητικά. Μην αγαπάρε. Ούτε εμείς αθλητικά τον είδαμε. Είναι δυνατός. Εγώ που είμαι και άντρας, σας λέω ότι είναι δυνατός. Είναι πάρα πολύ καλός. Έκανε φανταστική σεζόν πέρσι. Και να παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ότι έχεις πάει στο γήπεδο και τον έχεις δει. Ήτανε στις κλήσεις της Εθνικής. Ήτανε πάρα πάρα πολύ καλός και τώρα. Συγγνώμη, με το μαλλί τώρα το Σαντρέ, εσύ που τον έχεις δει στο Κουν. Εγώ στο Instagram. Εγώ τον αναγνώρισα γιατί λέω, αφού μιλάμε για ποδοσφαιριστή, δείχνω ποδοσφαιριστή ποιος είναι. Α, ωραίο παιδί, είναι πολύ ωραίο. Λέω, ρε, Φέη. Instagram πολύ δυνατό. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, το Instagram δεν είναι τόσο δυνατό. Και είναι με την Τούνη. Θα σου πω, άκου. Βγήκε δημοσίευμα που έλεγε ότι έχουν έρθει πιο κοντά. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Ωραία, και επειδή είναι με την Τούνη, τι έγινε. Το διέψευσε η Ιωάννα Τούνη. Είπε ότι τον άνθρωπο δεν τον έχω κάνει σε αναστραφή. Αλλά τι γίνεται. Προσέξτε να δείτε. Σκάνδαλο. Ο Αλέξανδρος είχε σχέση 10 χρόνια. Έχει κουτσιδάκια. Με μία κοπέλα. Πόσα? Θε κοντά σου. 10 χρόνια, εσύ άκουσα. Όχι εγώ, η Μέρη Μάτσα. Λοιπόν. 3 δηλαδή. Ναι, πε τι. Τα είχαν 10 χρόνια. Και χώρισαν. Χωρίς να μάθουν. Ξαφνικά όμως. Τα ξαφνικά. Χώρισαν Αφροδίτη τέλη καλοκαιριού. Αρχές Σεπτεμβρίου. 1,5 μήνα δηλαδή. Ναι, περίπου. Ταιριάζουν ημερομηνίες. Λες. Προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή είμαστε φίλοι στα social media. Αλίμονο εσύ. Έχει στο προφίλ του στο Facebook, στην φωτογραφία, στο cover photo, την πρώην του. Δηλαδή είναι ακόμα. Μάλλον με μία σκέψη ότι θέλει να τα ξαναβρούνε και η κοπέλα αυτή της οποίας το όνομα το ξέρουμε φυσικά, φωτογραφίες έχουμε τα πάντα, αλλά δεν μην την εξαιρέσουμε τώρα, στο προφίλ της γράφει Ανδριάννα κάτι, Πασχαλάκη. Τίποτε έχουμε παντρευτεί. Το επίθετο το νιώθεις. Το επίθετο πριν το γάμο. Είναι λογοδοσμένη. Το νιώθεις τόσο κοντά της, το οποίο δεν έχει αλλάξει μέχρι και τώρα. Άρα δεν έχουν χωρίσει. Δεν έχουν χωρίσει. Υπάρχουν κάποια άλλα δημοσιεύματα στα αθλητικά site, γιατί εγώ αυτά διαβάζω, κύριε, αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι. Από 24 Σεπτεμβρίου. Να δεις την κυκλοφορία στην αγορά. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Για να δούμε το καινούργιο κατάλογο IKEA. Για να διαβάσουμε ότι τι έχει βγει. Έχει να δώσει center for που εγάλεο. Το οποίο 24 Σεπτεμβρίου θα έμεισε ο Κέσσερις έγραφε. Να το πνίξει! Δεν πειράζει, το αξίζει. Έγραφε ότι ο Αλέξανδρος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τα προσωπικά του και αυτό βγαίνει προς τα γυρνά. Ο Θέμης Κέσσερις ποιος είναι? Είναι δημοσιογράφος του 24. Άσχεται, μιλάς κιόλας. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Ο Πασχαλάκης δεν είναι καλά. Είναι κοινό μυστικό πως δεν είναι καλά στην προσωπική του ζωή. Έχει εξωγηπαιδικά ζητήματα που τον έχουν επηρεάσει. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Τώρα που παίζει η Εθνική την άλλη εβδομάδα δεν τον έχουν καλέσει να πάει να παίξει. Όχι. Δεν είναι θέμα Πασχαλάκη αυτό. Όλη η Εθνική είπε ο καινούριος μας προπονητής ότι θα αφού είναι. Αφού έχουμε πάει κατά διαόλου, έχουμε πάει κατά διαόλου και δεν θα πάμε πουθενά. Καλέ, τι λέει! Αφού δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Ναι, υπάρχει θέμα. Έτσι όπως το παρουσίασε η Νάνση, εδώ πάει να κατηγορηθεί ένα αθώο κορίτσι, Ιωάννα Τούνη, για τις επιδόσεις του ποδοσφαιριστή. Όχι, όχι, πώς, αφού το αφού είπες, εσύ είπες ότι δεν έχει επιδόσεις στο γήπεδο. Ο Θέμης Κέσσερις έκανε μια κριτική, γιατί πέρσι ήταν ο top τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης, ήταν ο φοβερός, ο σούπερμαν. Δεν είναι και ο Κώστας Βαϊμάκης, ηρέμησε λίγο. Ποιος επηρέασε ή ο Πασχαλάκης. Μες στην κουβέντα, ρε. Είχε μια σχέση 10 ετών, η οποία έληξε ευνηδίως. Αλλά και τα δύο μέλη της σχέσης αυτής, τα social τους, δεν έχουν κάνει καμία αλλαγή. Εγώ θα πιστέψω την Ιωάννα Τούνη, γιατί είναι η πηγή και μπράβο αφού, σου, και αφού διαψεύδει σου, αγάπη, ότι μπράβο. Δεν τον ξέρει τον άνθρωπο καν, ναι. Πιστεύουμε. Ναι. Δεν έχουμε λόγο να τη διαψεύσουμε. Για μια τραγουδίστρια δεν θα πούμε κάτι. Εδώ, όχι, όχι. Γιατί να μην το πούμε, έχει δημοσιευθεί. Όχι, όχι. Με την πηγή. Όχι. Το φάμε ξυλό. Ποιο ρε παιδί μου. Εμείς δεν ξέρουμε. Έχει δημοσιευθεί. Εσείς τα καταλαβαίνετε από όλα αυτά. Δηλαδή η Ιωάννα Τούνη είναι δέσμευτη αυτή την περίοδο. Έτσι δηλώνει. Αφροδίτη την πηγή δεν πιστεύω. Με αυτή τη δήλωση θα πάμε διαφημίσεις. Με την πηγή. Μα φημώνεται αυτό το πρωινό. Αν ήθελε να έβγαινε και εσύ να λύγει το ρεπορτάζ και την τραγουδίστρια. Να το πω. Το ξέρει, είσαι σίγουρο. Όχι, το ξέρει. Αναπαράγω ρεπορτάζ. Εγώ δεν έχω δει. Πώ το λένε το συνάδελφο τον αθλητικό γράφο. Ο Σταύρο Καλογεράκη. Ο Σταύρο Καλογεράκη στο alterinfo.gr το ανέβασε αυτό για την τραγουδίστρια. Να το πω. Το alterinfo.gr. Τι λέει. Αναπαράγω και κάνω. Τι λέει. Όχι.